Θα έρθουμε τώρα στον χώρο της υγείας. Είχαμε την γνωστοποίηση από τον Υπουργό ότι ξεκινούν από την ερχόμενη Τρίτη να λειτουργούν τα ιδιωτικά χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία, τα απογευματινά χειρουργεία. Από νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης θα γίνει η αρχή. Φαίνεται αποφασισμένη η κυβέρνηση να προωθήσει την εφαρμογή του νόμου αυτού και μάλιστα δίνεται πανηγυρικός χαρακτήρας. Ο Υπουργός είπε ότι θα είναι παρόν στην πρώτη εγχείρηση. Πάμε να δούμε τι λένε οι ιατροί. Υπενθυμίζω ότι έχει εκφράσει όχι απλώς αντιρρήσεις, αλλά έντονες διαφωνίες με συγκεκριμένη εξέλιξη και η Ομοσπονδία. Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με την κυρία Δέσποινα Τωσονίδου. Είναι μέλος της Διοικητικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Ιατρών, της ΟΕΝΓΕ, και στο ΔΣ της ΕΙΝΑΠ. Καλησπέρα σας. Αυτό είναι το χρόνο σας, κυρία Τωσονίδου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και σε όσους και σε όσες μας ακούνε. Το Υπουργείο λέει με την εφαρμογή του νόμου, με τη λειτουργία των χειρουργείων, θα μειωθούν οι λίστες, θα μειωθεί ο χρόνος αναμονής και όσοι επιθυμούν να χειρουργηθούν από ιδιώτες θα βρίσκουν πιο φθηνές τιμές. Τι λέτε εσείς? Αυτό είναι ένα αυθαίρετο και παράλογο αφήγημα από τη μεριά του Υπουργού Υγείας και της κυβέρνησης για τον απλούστατο λόγο ότι η μεγάλη αύξηση της αναμονής για να χειρουργηθεί ένας ασθενής οφείλεται αποκλειστικά στην έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή το 30% των χειρουργικών αιθουσών στην χώρα είναι κλειστό, γιατί δεν υπάρχουν γιατροί, κυρίως αναισθησιολόγοι, και επίσης γιατί δεν υπάρχει επάρκεια σε νοσηλευτικό προσωπικό για να ανοίξουν τα χειρουργικά τραπέζια. Το με ποιον μαγικό τρόπο αυτό θα λυθεί, επειδή θα ξεκινήσουν να λειτουργούν τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία, δεν μας το έχει εξηγήσει ο κ. Γεωργιάδης. Mm-hmm. Απέναντίας σε μια αποστροφή του λόγου του, όταν είχε ξεκινήσει να μας λέει γιατί θα μας λύσουν τα προβλήματα τα απογευματινά χειρουργία, είχε παραδεχτεί ότι στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας, στο περίφημο NHS, η αναμονή για να χειρουργηθεί ένας ασθενής αυξήθηκε μετά τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων για τον απλούστατο λόγο ότι οι ασθενείς δεν έχουν να πληρώσουν, ναι, για να μπορούν να χειρουργηθούν απόγευμα. Mm-hmm. Και μάλιστα λέει η κυβέρνηση πως θα βάλει μια δικλίδα ασφαλείας ότι όσα νοσοκομεία καταγράψουν μείωση του αριθμού των προϊόντων χειρουργείων θα χάσουν τη δυνατότητα να λειτουργούν τις απογευματινές ιδιωτικές κλινικές, ας το πω έτσι. Είναι επαρκής αυτή η δικλίδα? Κοιτάξτε να δείτε, οι μαχόμενοι νοσοκομιακοί γιατροί που έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας στην υπεράσπιση της υγείας και τη ζωή των ασθενών, δεν ψάχνουμε να βρούμε ασφαλιστικές δικλίδες για το πώς θα γίνει πιο ελκυστικό το προϊόν που λέγεται υγεία. Γιατί απλούστατα δεν θεωρούμε ότι η υγεία είναι προνόμιο. Η υγεία πρέπει να είναι δικαίωμα για όλους. Ναι. Και με αυτή την έννοια, πέρα από το ότι λέει ψέματα ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί όπου υπάρχει ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υγείας, αυτό γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιταχυνθεί η ιδιωτικοποίηση και όχι δεν θα πει καμία ασφαλιστική δικλίδα, όπως στην πραγματικότητα δεν πήγαν ασφαλιστικές δικλίδες και για τη λειτουργία των ιδιωτικών απογευματινών ιατρίων επιπληρωμή. Mm-hmm. Πέρα από αυτό όμως, το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι θα μετατραπούν οι γιατροί σε εμπόρους της υγείας που θα κυνηγούν το πελάτη και θα μετατραπούν οι ασθενείς νομίμως πια σε πελάτες. Ναι. Αυτό είναι η αποθέωση της βαρβαρότητας και η κατάργηση της δημόσιας υγείας όπως την γνωρίζαμε, έστω και αυτής που έχει απομείνει μέχρι τώρα όρθια. Και θα πληρώσουν οι ασφαλισμένοι για δεύτερη φορά την περίθαλψή τους. Δεν θα αρκεί η μία που είναι από τις κρατήσεις τους. Τώρα, για πολύ ποιο λόγο φτάσαμε στη δημιουργία? Παρακαλώ. Αυτό. Ακριβώς επειδή τα ασφαλιστικά ταμεία τα κατάτησαν όπως τα κατάτησαν από το 2010 και μετά με την εφαρμογή των μνημονίων, ναι, όσοι έχουν πληρώσουν θα πηγαίνουν σε ασφαλιστικές εταιρείες για να υπογράφουν χαμηλά ή πιο ακριβά συμβόλαια για να μπορούν να χειρουργηθούν το πάλι ποτέ δημόσια νοσοκομεία. Ναι. Και είναι και ανασφαλές αυτό, πρέπει να γνωρίζουν όσοι μας ακούν. Είπαμε στον κύριο Γεωργιάδη ότι δεν είναι ασφαλές, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες,
κατά κύριο λόγο για τους αναισθησιολόγους και δευτερευόντως για χειρουργούς και νοσηλευτικό προσωπικό να δουλεύουν περισσότερες ώρες από αυτές που προβλέπουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναισθησιολογίας. Η απάντηση του κυρίου Γεωργιάδη ήταν ότι βεβαίως το γνωρίζουμε αυτό, είναι ένα ρίσκο, ρίσκο το γνωρίζουμε ναι. ρίσκο mm-hmm. και προτιθέμεθα να το πάρουμε, θα το πάρουμε αυτό το ρίσκο. Μάλιστα. Δεν είναι καθόλου καθησυχαστικά αυτά τα λόγια. Να έρθουμε λίγο στο πώς φτάσαμε εδώ, κυρία Τουσονίδου. Για ποιο λόγο... Μας ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Να επαναλάβω το ερώτημα. Για ποιο λόγο φτάσαμε στη δημιουργία αυτής της τεράστιας λίστας αναμονής? Δεν υπήρχαν διαθέσιμοι χώροι για να γίνονται εγχειρήσεις ή μήπως οι χώροι υπήρχαν, αλλά τα άκρως υποστελεχωμένα νοσοκομεία δεν μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά? Αυτή τη στιγμή, το ξαναλέω, έχουμε το 30% των χειρουργικών αιτουσών στη χώρα κλειστό. Με λίγα λόγια, υπάρχουν χειρουργικά τραπέζια και χειρουργικές αίθουσες σε κάθε νοσοκομείο της χώρας που μπορούν να ανοίξουν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσληφθούν αύριο χιλιάδες γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτή θα μπορούσε να είναι και η λύση στο θέμα του χρόνου αναμονής. Μήπως όμως αυτό το πρόβλημα με την υποστελέχωση που οδήγησε στη δημιουργία αυτού του χρόνου αναμονής δημιούργησε παράλληλα και ένα πολύ ωραίο πελατολόγιο για να λειτουργήσουν τα απογευματινά χειρουργεία? Βγήκε και είπε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος δεν διακρίνεται έτσι καλώς για την ευαισθησία του, είναι φημισμένος για τις κοινικές δηλώσεις του, ότι διαφωνούν με το φακελάκι εκεί στην κυβέρνηση και γι' αυτό θα το νομιμοποιήσουν. Το φακελάκι δημιουργήθηκε στις συνθήκες μαύρης αγοράς. Mm-hmm. Ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν χειρουργικά τραπέζια ανοιχτά για όλους, αυτό σήμαινε ότι όποιος έδινε κάτω από το τραπέζι χειρουργούνταν πρώτος. Σήμερα θα επισημοποιήσει τις συνθήκες μαύρης αγοράς η κυβέρνηση με αυτό που κάνει. Mm-hmm. Όποιος έχει να πληρώσει, ανεξάρτητα από το πρόβλημά του είναι πιο επίγον από αυτόν που δεν έχει να πληρώσει, θα χειρουργείται πρώτος. Έτσι. Συνάδελφοί σας πιθανώς... Έχουμε πάνω από 8.000 κενές θέσεις γιατρών αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και γύρω στις 30.000 κενές θέσεις νοσηλευτικού, παραϊατρικού και διοικητικού προσωπικού. Ναι. Αντ' αυτού, η κυβέρνηση προκηρύσει 700 τόσες θέσεις μονίμων γιατρών στο ΕΣΥ. Δεν φτάνουν ούτε για να καλύψουν αυτούς που αποχωρούν με συνταξιοδότηση. Σε καμία περίπτωση αυτό που πάει να κάνει με τα απογευματινά χειρουργεία δεν θα λύσει το πρόβλημα των ληστών αναμονής. Οι mm-hmm. αναμονές θα αυξηθούν και θα χειρουργούνται σε ανασφαλές περιβάλλον και σε ανασφαλείς συνθήκες όσοι έχουν να πληρώσουν. Και όποιος δεν έχει θα περιμένει. Το ίδιο στο χρονικό διάστημα όπως αναφέρατε δεν θα βελτιώσει ούτε την κατάσταση των πρωινών χειρουργείων. Δεν είναι μόνο αυτοί που δεν θα έχουν να πληρώσουν, που δεν θα χειρουργούνται. Θα κινδυνεύουν όλοι οι ασθενείς περισσότερο από εδώ και πέρα. Ναι. Γιατί θα καταληφθούν κλίνες πολύτιμες για το δημόσιο σύστημα υγείας από τους ασθενείς που θα χειρουργούνται απόγευμα. Και αυτός ο οποίος θα έρχεται στη Γενική Εφημερία για να βρει την υγεία του, μπορεί να είναι ένα παθολογικό περιστατικό, ένα καρδιολογικό περιστατικό, δεν θα έχει κρεβάτι για να νοσηλευτεί. Θα γίνει ντόμινο διάλυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, περαιτέρω η ρύθμιση αυτή που κάνει η κυβέρνηση, για όλα τα περιστατικά και για όλες τις νοσηρότητες. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα. Ευχαριστούμε τον χρόνο σας, κυρία Τουσονίδου. Ευχόμαστε καλή δύναμη σε τον αγώνα σας. Να είστε καλά. Σας χρειαζόμαστε σε κάθε περίπτωση. Βεβαίως, καλή μας δύναμη. Βεβαίως.